Ο κύριος Κορεντζίδης, ο δήμαρχος της Καστοριάς, είναι μαζί μας. Κύριε Δήμαρχε, γεια σας. Καλησπέρα. Σας ευχαριστώ που είσαστε εδώ. Κύριε Δήμαρχε, εγώ σας ευχαριστώ. Εκτάκτως, εγώ δεν έχω εκπομπή τέτοια ώρα, αλλά προέκυψε μια επικοινωνία που ζήτησε να κάνει μαζί μας ο πρόεδρος του Προφήτη Ηλία, ο κύριος Αποστόλης Τσούκας, με αφορμή κάποιο δημοσίευμα που αναφέρει ότι ένας γουνοποιός είναι θετικός και ότι εσείς έχετε οδηγηθεί στο νοσοκομείο, γιατί εξαιτίας του Τσούκα έχετε πάει στο νοσοκομείο. Τώρα μπορεί όλο αυτό να το κάναμε μια κουβέντα μεταξύ μας και να περνούσε έτσι. Έχουν υποθεί δημόσια πράγματα, γι' αυτό σας κάλεσα, εφόσον θέλετε να μας πείτε τι ακριβώς έχει συμβεί και γιατί υπάρχει εμπλοκή του ονόματός σας. Και αν πήγατε φυσικά στο νοσοκομείο. Ναι, όντως πήγα στο νοσοκομείο σήμερα για να δώσω ένα δείγμα. Αυτό έγινε διότι μετά από τις πολύ ωραίες συσκέψεις που κάναμε και τις συναφρήσεις με πάρα πολύ κόσμο και με την πιθανότητα που έχουμε εδώ πέρα στην Καστοριά, γνωρίζουμε όλη την κατάσταση που υπάρχει τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, θεώρησα να πάω να κάνω ένα δείγμα, διότι οι παθές συνεχίζονται, καθημερινά βρίσκομαι με πολύ κόσμο. Σήμερα το πρωί λοιπόν, χωρίς να συναντηθώ με κανέναν από το σπίτι μου, πήγα να δώσω ένα δείγμα, επέστρεψα στο σπίτι, όπου μέχρι να βγουν τα αποτελέσματα θα βρίσκομαι σε αυτή την κατάσταση. Ήθελα να υπάρχει μια στάση, θα έλεγα, έτσι λίγο πιο υπεύθυνη, χωρίς να χαρακτηρίζουμε αν υπάρχει κάποιο ύποπτο κρούσμα που ήρθε σε επαφή μαζί μου, να το αναφέρουμε αυτό ή οτιδήποτε άλλο. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο επιβεβαιωμένο. Πολύ απλά, όπως σας είπα και πριν, χωρίς με τις επαφές που έχουν γίνει τον τελευταίο καιρό, θεώρησα σωστό να είμαστε σίγουροι όλοι, γιατί οι εβδομάδες αυτές που διανύουμε και οι επόμενες που έχουμε μπροστά μας θα είναι πάρα πολύ δύσκολες. Καλύτερα λοιπόν να προλαμβάνουμε παρά να τρέχουμε μετά να καλύψουμε τα άσχημα αποτελέσματα. Ναι. Τώρα, άρα, καταρχήν κρατώ κάτι που λέτε ότι θα βγουν τα αποτελέσματα. Ο κύριος Τσούκας είπε ότι βγήκαν αρνητικά τα δικά σας και τα δικά του. Εγώ έκανα ένα δείγμα σήμερα το μεσημέρι, που σας είπα, το πρωί κοντά στις 11 η ώρα. Πήγα να δώσω ένα δείγμα. Τα αποτελέσματα θα βγουν ή αργά το βράδυ ή αύριο το πρωί. Άρα δεν έχουν βγει ακόμη, γιατί αυτά αργούν. Άρα δεν έχουν βγει ακόμη τα αποτελέσματα. Για τον λόγο αυτό, τώρα επέτρεψα στο σπίτι μου και βρίσκομαι. Είσαστε, ναι. Χωρίς να υπάρχει όμως κάποιο σύμπτωμα, έτσι, ασυμπτωματικά τελείως. Αλλά ναι, γιατί όταν βγαίνουμε εμείς οι ίδιοι και δηλώνουμε ότι πρέπει να υπάρξει ψυχραιμία, πρέπει να δείξουμε μια υπεύθυνη στάση, πρέπει να δείξουμε μια σοβαρότητα. Από το σπίτι λοιπόν πήγα να δώσω το δείγμα, επέστρεψα στο σπίτι μου και θα μείνω για όσο διάστημα χρειαστεί, ασυμπτωματικά πάντα, μέχρι να βγει το δείγμα. Ναι, ναι. Τα αποτελέσματα. Καταλαβαίνω. Αυτή η εμπλοκή με Τσούκα και τα φιλιά και όλα αυτά, κύριε Δήμαρχε, τι είναι όλο αυτό τώρα? Όχι, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Μην το κάνουμε σε μορφή. Οι ώρες και οι μέρες και οι καταστάσεις που ζούμε αυτή τη στιγμή είναι οι πλέον σοβαρές. Όταν έχει να κάνει με θέματα υγείας, είναι το πιο σημαντικό ζήτημα που θα πρέπει να μας απασχολεί. Το οτιδήποτε άλλο είναι, θα έλεγα, σχόλια τα οποία δεν πρέπει να μπουν κρίσιμα. Και να σας πω και κάτι άλλο, κύριε Δήμαρχε, μην το δαιμονοποιούμε. Είναι σοβαρές στιγμές. Περιμένετε. Είναι δύσκολες στιγμές. Κάνατε αυτή τη στιγμή ένα τεστ. Αύριο θα κάνω εγώ, αύριο θα κάνει ο παραδίπλα. Σας είδα κάποια στιγμή χωρίς μάσκα. Βεβαίως μπορεί και να κολλήσετε. Θέλω να σας το αναφέρω και αυτό θα το ανέφερα στο τέλος. Η μάσκα ήταν κομμένη. Την φορούσα καθ' όλη τη διάρκεια της σύσκεψης. Κάποια στιγμή που πήγα να βάλω μια καραμέλα στο στόμα μου, κόπηκε η μάσκα. Εντάξει, λόγο θέλω να πω ότι υπάρχει τρόπος. Για να μην παρεξηγηθεί και αυτό, γιατί όλα παρεξηγούνται πλέον. Τέλος πάντων, ξεκαθαρίζουμε λοιπόν όλο αυτό. Θα περιμένουμε τα αποτελέσματά σας. Φαντάζομαι ανακοινώνονται τα αποτελέσματα τα δικά σας άμεσα, κύριε Δήμαρχε. Από 7.30 ώρα το πρωί έχουν δοθεί όλες οι κατευθύνσεις στο Δημαρχείο. Να λειτουργεί το Δημαρχείο με προσωπικό ασφαλείας, να γίνουν απολυμάνσεις όπως και γίνονται και θα βγουν και στη δημοσιότητα και αυτά. Γίνονται απολυμάνσεις σε όλους τους χώρους. Τα συνεργεία καθαρισμού του Δήμου έχουν βγει, καθαρίζουν, ψεκάζουν με ειδικό απολυματικό υλικό υγρό πλατείες και χώρους συναφρήσεων. Θέλω να σας πω ότι τίποτα δεν πάει πίσω από όλα αυτά. Θεώρησα σωστό να περάσω έστω αυτή τη δοκιμασία
υπεύθυνα σοβαρά, χωρίς να πάω στο Δημαρχείο ή να διακινδυνεύσω την ασφάλεια κάποιου άλλου συμπολίτη. Απλά πράγματα λοιπόν. Άρα, για ένα 24ωρο μέχρι να έχετε αποτελέσματα, καμία επαφή. Ενδεχομένως, επειδή είστε και το πρόσωπο του Δήμου της Καστοριάς, ο Δήμαρχος, θα σας έχουν ζητήσει πολλές συνεντεύξεις, δεν θα έρθετε σε επαφή με τα συνεργεία, τα τηλεοπτικά. Όχι, και, με το που έφυγα από το νοσοκομείο και έδωσα το δείγμα, επικοινώνησα με τον κύριο Σαββόπουλο. Του είπα για την κατάσταση, του είπα ότι έγινε εντελώς προληπτικά για να μην θορυβηθεί κανένας άλλος. Οπότε γίνονται όλα, θα έλεγα, διακριτικά, απλά, πάνω απ' όλα όμως, σοβαρά και υπεύθυνα. Ναι, εντάξει, ωραία. Εγώ θα μείνω σε αυτά, έτσι, δεν θα γίνει κάτι άλλο τώρα. Για όλα τα υπόλοιπα και τα αποτελέσματα και όλα αυτά θα μας τα ανακοινώσετε και εμείς θα είμαστε σε επαφή, κύριε Δήμαρχε, ενδεχομένως θα σας ψάξω και αύριο, φυσικό είναι αυτό, για τα υπόλοιπα όμως, για την κατάσταση της περιοχής μας. Δύο χωριά στο Βόλιο βγήκαν σε καραντίνα. Εμείς έχουμε κάνει ένα αίτημα και αναμένουμε, φαντάζομαι, έτσι. Εντάξει. Διάθεσή σας για ό,τι θέλετε. Κύριε Δήμαρχε, καλή συνέχεια και μακριά από τα παιδιά σας κιόλας, αφού είστε και σπίτι.